Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή από τις 6 έως τις 8 για να δώσουμε στίγμα αθλητικής επικαιρότητας μέσα από το πρόγραμμα της Βεργίνας Τηλεόρασης και την τηλεοπτική σφήνα στα σπορ. Είμαστε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μαζί σε αυτό το χρονικό διάστημα και προσπαθούμε να δώσουμε αντικειμενικά αυτά τα οποία συμβαίνουν στο χώρο του αθλητισμού και ειδικότερα θα λέγαμε και στον χώρο του ποδοσφαίρου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις χθεσινές εμφανίσεις των ελληνικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης, αρχής γενομένης φυσικά από τον ΠΑΟΚ και από το παιχνίδι το οποίο έδωσε μέσα στην Τούμπα, όπου έφερε 2-2 με την Σκοτσέζικη Αμπερντίν, αλλά παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ με την βαθμολογία στη βαθμολογία να βρίσκεται πρώτος με 10 βαθμούς. Ουσιαστικά είναι αυτός ο οποίος οδηγεί την κούρσα και θα παίξει την πρόκριση στους 16, ουσιαστικά την κατάκτηση δηλαδή της πρώτης θέσης, στις 30 Νοεμβρίου, την επόμενη αγωνιστική, μέσα στην έδρα της Άιντραχτ στη Φραγκφούρτη, όπου ήδη αυτό που έχουμε να σας πούμε είναι ότι τα 2.600 εισιτήρια τα οποία πήρε η ΠΑΟΚ έχουν εξαφανιστεί στην κυριολεξία και η ζήτηση είναι για πάνω από 10.000 εισιτήρια από τους ομογενείς της Γερμανίας. Θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προσφέρει πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και συνεχίζει να προσφέρει, δεδομένου ότι είναι και πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, έχει παίξει στον ΠΑΟΚ φυσικά εννοείται και πρώην ομοσπονδιακός προπονητής και σήμερα εκπαιδευτής θα λέγαμε, θα μας τα πει ο ίδιος καλύτερα, ο κύριος Μιχάλης Ιορδανίδης, πολύ γνωστός σε όλους. Καλησπέρα coach, καλησπέρα κύριε Ιορδανίδη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Πολύ καλά. Ακούγεστε πολύ πάρα πολύ καλά. Ωραία. Και βέβαια να πω ότι βασικά να μας πείτε τώρα αυτή την περίοδο με τι ασχολείστε, γιατί το εκπαιδευτής τι σημαίνει, δηλαδή εκπαιδεύετε ποδοσφαιριστές. Εκπαιδευτής σχολών προπονητών είναι, δουλεύω στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Μάλιστα. Σημαίνει ότι όσοι θέλουν να γίνουν προπονητές από αναπτυξιακές ηλικίες μέχρι και τη Super League 1, πρέπει να ακολουθήσουν κάποια σεμινάρια, κάποια επιμορφωτικά σεμινάρια, έτσι ώστε να έχουν την ικανότητα την οποία εμείς θα μπορέσουμε να δώσουμε, έτσι ώστε να γίνουν προπονητές. Αυτή τη στιγμή έχουν πολλά σεμινάρια, πολλές σχολές προπονητών και όλα πάνε πολύ καλά. Να ρωτήσω κάτι και για το UEFA Pro. Βεβαίως, για το UEFA Pro. Τη Δευτέρα ξεκινάμε την πέμπτη φάση εδώ στη Σουρωτή, στην Αθήνα πενθήμερο. Ναι. Που είναι 19 προπονητές, 18 συν μία κοπέλα. Η Κατερίνα, η βοηθός του κύριου Κατικαρίδη, που είναι στην Εθνική Γυναικών, όπου είναι ο Γκαρσία, ο Τερζής, ο Μπράτσος, ο Τζιόλης, ο Κονέ, ο Κούστα, ο Παπαδόπουλος. Πολλοί προπονητές, ο Μαλεζάς, παιδιά τα οποία ήδη είναι στην πέμπτη φάση, δηλαδή αυτή η σχολή έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο περίπου. Ναι. Όπου τώρα τον επόμενο μήνα, γύρω στο Δεκέμβριο, θα τελειώσει και ώστε να ξεκινήσει καινούργια φάση τον Ιανουάριο. 19 ακόμη προπονητών, οι οποίοι θα τελειώσει και αυτή τον επόμενο Δεκέμβριο, το Δεκέμβριο του 24. Να ρωτήσω κάτι, παρέθεση, αλλά από ενδιαφέρον. Αυτοί οι οποίοι είναι σε αυτή τη σχολή θεωρούνται προπονητές UEFA Pro, έχοντας μπει στη διαδικασία. Έχουν πιστοποιήσει. Δεν το έχουν πάρει ακόμη, γιατί είμαστε στη φάση όπου θα δώσουν εξετάσεις και πρακτικά και θεωρητικά, όμως είναι στην πιστοποίηση. Διαδικασία της πιστοποίησης, οπότε μπορούν νόμιμα να κάτσουν στον πάγκο μιας ομάδας Super League 1, Super League 2. Ναι. Και εντάξει, αυτό θα γίνει, είπατε, στη Σουρωτή αυτή η σχολή. Αυτή τη φορά, ναι, είναι στη Σουρωτή. Θα χρησιμοποιήσουμε διάφορα γήπεδα, όπως είναι κυρίου Λόλα, του Μακεδονικού, της Θέρμης, όπου άνθρωποι οι οποίοι ήδη είναι στο ποδοσφαιρικό στερέωμα, μπορώ να πω, της Θεσσαλονίκης, εδώ όπου χρειαζόμαστε γήπεδα, μας βοηθάνε έτσι ώστε να έχουμε γήπεδα, να έχουμε ομάδες για να μπορέσουμε να δείξουμε αυτά που θέλουμε στους προπονητές. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 4 ώρα και τελειώνουμε το Σάββατο στις 1 ώρα το μεσημέρι. Μάλιστα. Και ωραία. Θεωρία και πράξη. Καλή επιτυχία να πούμε. Τώρα, να πάμε λίγο στα χθεσινά και να ξεκινήσουμε από τον ΠΑΟΚ, από το παιχνίδι με την ομάδα της Σκοτσέζικη και την Αμπερντίν. Ο ΠΑΟΚ έφερε 2-2. Τώρα, βασικά, ήθελα ένα σχόλιο για αυτό το παιχνίδι. Πώς το είδατε? Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ λίγο το πήρε το παιχνίδι αψίριστα, με την έννοια ότι θεωρώντας ότι κερδίζοντας 3-2 μέσα στην Αμπερντίν, ίσως θα ήταν ένα εύκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, το οποίο θα τον μπορούσε να το πάρει άνετα. Μην ξεχνάμε ότι πηγαίνοντας ο ΠΑΟΚ και για την ισοπαλία, όπου ήταν αποτέλεσμα το οποίο ίσως και αυτό την ευνοούσε για να περάσει την επόμενη φάση, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ δεν έπιασε την αναμενόμενη απόδοση που είχε σε άλλα παιχνίδια, έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει την νίκη.
Σαφώς και ήταν καλύτερος, σαφώς ήταν και ειδικά στο τελευταίο χρονικό διάστημα πίεση πάρα πολύ για να πάρει το παιχνίδι. Τα παιδιά δείξαν, οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ δείξαν μια μεγάλη διάθεση, αλλά δυστυχώς δεν ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα που ήταν η ισοπαλία και έμεινε, που ήταν η νίκη και έμεινε η ισοπαλία. Ναι. Το οποίο θεωρώ ότι δεν ήταν αποτέλεσμα το οποίο αδίκησε την ομάδα και τον δύο. Γιατί και οι δύο ομάδες θεωρώ ότι θέλαν την ισοπαλία με την έννοια ότι ίσως επαραπαυτήκανε και τελικά θεωρώ ότι ήρθε η πρόκληση για τον ΠΑΟΚ. Πάντως στο χθεσινό παιχνίδι στο τέλος πανηγύριζαν οι Σκοτσέζοι για την ισοπαλία που πήρανε. Αυτό είναι πραγματικά πρωτοφανές. Πανηγύριζαν γιατί δεν πίστευαν ότι μπορούν να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα. Είχαν και στον πλευρό τους 800 άτομα. Προσπαθήσαν τα παιδιά με μια τακτική η οποία και στρατηγική μπορώ να πω, η οποία ήταν περίπου να παίζουμε στο μισό γήπεδο και όταν θα κάνουμε αντιεπιθέσεις με ιδιαίκα έναν γρήγορο κοντό παίκτη ο οποίος έπαιζε σεντερφόρ να μπορέσουμε να πάμε στην αντεπίθεση, και αυτό κάνανε άλλωστε όταν προηγηθήκαν 1-0. Και στο τέλος πάλι μπορέσανε να κρατήσουν το αποτέλεσμα, αυτό την ισοπαλία, γιατί πιστεύω ότι στο τελευταίο 20 λεπτό ΠΑΟΚ πίεσε και πίεσε μάλιστα πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς όπως είπα και προηγουμένως δεν ήρθε η νίκη, οπότε έμεινε η ισοπαλία. Ναι. Τώρα, εδώ πάει για πρώτη θέση στη Γερμανία. Την Άιντραχτ την ξέρουμε όλοι από την ήττα που έκανε εδώ στην Τούμπα, αλλά και μετά δεν έχει χάσει 7 συνεχόμενα παιχνίδια. Θα είναι δύσκολη αποστολή για τον ΠΑΟΚ, έτσι το είπε και ο Λουτσέσκο άλλωστε. Λογικό. Σίγουρα θα είναι δύσκολη αποστολή. Είναι μια ομάδα Bundesliga, είναι μια ομάδα η οποία παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Ξέρουμε ότι το ποδόσφαιρο της Γερμανίας είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένο. Θα υπάρχει κόσμος στο πλευρό της Άιντραχτ, το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Από εκεί και πέρα όμως, αν ο ΠΑΟΚ θεωρώ και πιστεύω ότι μπορεί να κάνει ένα καλό και σοβαρό παιχνίδι, μπορεί να πάρει αυτό το αποτέλεσμα που θέλει, έτσι ώστε να πάρει την πρώτη θέση. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, θα περιμένουμε να το δούμε. Πάντως, σοβαρό παιχνίδι από τον ΠΑΟΚ σημαίνει ότι να μην γίνονται λάθη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Τα λάθη είναι η ιστορία. Κοιτάξτε, τα λάθη πάντα θα γίνονται στο ποδόσφαιρο. Αυτό σημαίνει ότι όποια ομάδα κάνει τα λιγότερα λάθη θα πάρει και το παιχνίδι. Ναι. Βλέπουμε όμως ότι έχει κάποια σκαμπανεβάσματα γενικά στην απόδοση ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Με την έννοια ότι ενώ έκανε ένα κακό παιχνίδι με την ΑΕΚ, πήγε μέσα στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη και έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι βάζοντας 4 γκολ. Χθες πιστεύω ότι δεν έπιασε τα αναμενόμενα στάνταρ τα οποία έχει σε άλλα παιχνίδια. Δεν μπόρεσε να κάνει αρκετές ευκαιρίες, έτσι ήρθε το 2-2. Θεωρώ ότι πρέπει να ισορροπήσει όσον αφορά την απόδοση. Οι ποδοσφαιριστές και η στρατηγική και η τακτική που καλωθεί ο κ. Λουτσέσκου είναι η ίδια. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια ομάδα η οποία θέλει την μπάλα στα πόδια της, της αρέσει να κρατάει την μπάλα στα πόδια της, θέλει την κατοχή, της αρέσει της ομάδος του ΠΑΟΚ να παίζει την κατοχή, να έχει δηλαδή την μπάλα στα πόδια. Όμως καμιά φορά δεν χρειάζεται μόνο αυτό, χρειάζεται και αποτελεσματικότητα και αυτή πρέπει να έλθει μέσα στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Θα περιμένουμε, κύριε Πετρουλάκη, να δούμε και αυτό το παιχνίδι, να δούμε πώς θα έρθει, έτσι ώστε να δούμε σε τι θέση θα τερματίσει ο ΠΑΟΚ. Ναι, εδώ να σημειώσουμε μόνο ότι αν τερματίσει δεύτερος παίζει μπαράζ με τρίτο από το Europa League. Που δεν ξέρω αν θα είναι, δεν νομίζω να είναι εύκολη ομάδα, θα είναι και εκείνη μια δύσκολη ομάδα. Ενώ αν πάρει ένα καλό αποτέλεσμα, μια ισοπαλία όπως είπαμε στη Γερμανία, που δεν είναι εύκολο να την πάρει, μετά πάει κατευθείαν στους 16 και δεν παίζει κανένα μπαράζ και φεύγει απευθείας στους 16. Νομίζω ότι θα είναι ένα φοβερό μπόνους αυτό, αν επιτευχθεί έτσι. Αλλά σαφώς θα είναι και ένα μπόνους πολύ καλό και αυτό θα θέλαμε. Ναι, βέβαια. Να ρωτήσω όμως κάτι σαν προπονητή, σας ρωτάω τώρα. Όλα αυτά τα καρπούζια και το πρωτάθλημα μαζί και το κύπελο που έρχεται σε μια μασχάλη χωράνε, πώς τα βλέπετε? Είναι το ρόστερ τέτοιο που να βοηθάει τον προπονητή να έχει εναλλακτικές και να μπορεί να τους χρησιμοποιεί ανάλογα κατά το δοκούν, δηλαδή ανάλογα με το παιχνίδι? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Λουτσέσκου θα ήθελε και ο οργανισμός ΠΑΟΚ, θα ήθελε και άλλους ποδοσφαιριστές και ίσως. Πιο μπορώ να πω πιο καλούς ποδοσφαιριστές. Έχει βάθος ο ΠΑΟΚ, αυτό το έχει δείξει, γιατί έχουμε δει ότι πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν παίξει και σε αρκετές θέσεις αλλά και σε πολλά παιχνίδια και πολλές φορές βλέπουμε ότι η παρουσία των παικτών αλλάζει. Δηλαδή μπορεί να δούμε ορισμένες φορές τον Οσδόεφ με τον Μεϊτέ στον χώρο του κέντρου, κάποιες άλλες φορές μπορούμε να δούμε τον Σβάμπ
με τον Τσιγάρα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν δύο δίδυμα τα οποία παίζουν στο χώρο του κέντρου. Αριστερά-δεξιά βλέπουμε ορισμένες φορές θα δούμε τον Μπάμπα, ορισμένες φορές τον Σοάρες, ορισμένες φορές θα δούμε τον Βιερίνια, ορισμένες φορές τον Κετζιόρα. Όλοι οι παίκτες δηλαδή αλλάζουν. Αυτό σημαίνει ότι έχει βάθος ο ΠΑΟΚ. Όμως θεωρώ και πιστεύω ότι ίσως θα έπρεπε να υπάρχουν καλύτεροι ποδοσφαιριστές, με την έννοια ότι θα έπρεπε να υπάρχουν καλύτερη ποιότητα στους ποδοσφαιριστές. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν δεν έγινε λόγω ότι υπάρχει το fair play, το οποίο δεν αφήνει τον ΠΑΟΚ να κάνει μεταγραφές πολλών εκατομμυρίων. Το financial, το financial fair play. Ναι, αυτό εδώ. Και γι' αυτό ίσως δεν γίνανε μεταγραφές εκατομμυρίων. Ναι. Πάντως μιλάτε για το center for, ας πούμε, το Σαμάτα που θα μπορούσε να πάρει καλύτερο παίχτη. Λέτε, γι' αυτόν λέτε. Όχι, δεν λέω γι' αυτόν. Και ο Σαμάτα και χθες έβαλε γκολ. Ναι. Μαζί με τον Μπράντον, έχοντας και πίσω το μικρό Τζίμα, θεωρώ ότι υπάρχει μια τριάδα πολύ καλό center for. Γιατί όπως είπατε πολύ σωστά, αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να παίξει και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί και στα τρία. Άλλωστε, πάντα ο ΠΑΟΚ ήταν καταδικασμένος να πρωταγωνιστεί σε όλες τις διοργανώσεις. Και αυτό θεωρώ μπορεί να το πετύχει. Πάντως να πω το εξής, επειδή εσείς περάσατε και από, σαν ομοσπονδιακός προπονητής, και από τις όλες τις εθνικές ομάδες, ξέρετε και αυτούς τους παίκτες. Δηλαδή πιστεύω ότι κάνετε καταγραφή όλων των ταλέντων. Δηλαδή θα σας ρωτούσα για Κωνσταντέλια π.χ. Το οποίο πιθανολογώ το γνωρίζατε από την αρχή σαν πιτσιρίκο. Αλλά δώστε μου ένα στίγμα λίγο για Κωνσταντέλια αρχικά. Ο Κωνσταντέλιας έχει γίνει προεπιλογή σε εθνικές ομάδες τότε που είχαμε κάνει και στη Μίκρα από 15 χρονών. Ναι. Από τότε έδειχνε ότι πραγματικά ένα ταλέντο, ένα ποδοσφαιρικό ταλέντο, και έδειχνε ότι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αν προσεχθεί θα είναι αυτός ο οποίος θα μπορέσει να αφήσει αυτό που αφήνει στο ποδοσφαιρικό ελληνικό στερέωμα. Θεωρώ ότι μέσα από τη διαδικασία των ακαδημιών του ΠΑΟΚ εκπαιδεύτηκε και αξιολογήθηκε πάρα πολύ καλά, και εκπαιδεύτηκε όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι αλλά και στο αξιογωνιστικό κομμάτι. Βλέπουμε ότι είναι ένα πολύ καλό παιδί, πειθαρχημένο, το οποίο μέρα με τη μέρα βελτιώνεται σε όλους τους τομείς. Ο Κωνσταντέλιας λοιπόν, αυτός εδώ ο οποίος μας έχει δείξει ότι πραγματικά μπορεί να καθιερωθεί στον ΠΑΟ και να δείξει το ποδοσφαιρικό ταλέντο σε όλη την Ευρώπη, το δείχνει συνέχεια με τις εμφανίες του. Θεωρώ και πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη και μεγαλύτερη σταθερότητα στην απόδοσή του, να υπάρχει μια μεγαλύτερη οριμότητα, δηλαδή να οριμάσει σαν ποδοσφαιριστής στον αγωνιστικό χώρο με τις διάφορες κινήσεις που θα κάνει και με το διάφορο συνδυαστικό παιχνίδι που θα μπορεί να παίξει και με την απόδοσή του σε όλο το 90 λεπτό, και μέρα με τη μέρα από τις προπονήσεις, παιχνίδι με παιχνίδι, θα μπορέσει να δείξει πραγματικά αυτό το πλούσιο ταλέντο που έχει. Από εκεί και πέρα είναι και ο Τζίμας, ο οποίος είναι ακόμη πιο μικρός, είναι το 2006 γεννηθής, ναι, ναι. 17 χρονών. Ναι, ναι. Ένα σεντερφόρ που ξέρουμε πόσο λείπουν τα σεντερφόρ και από την Ευρώπη αλλά και από την Ελλάδα. Νομίζω ότι και αυτός είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Βλέπουμε ότι ο κύριος Λουτσέσκου ορισμένες φορές τελευταία λεπτά το χρησιμοποιεί, δείχνει ότι τον πιστεύει. Αυτή τη στιγμή είναι τα δύο μεγάλα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει ήδη και ο Τσιγάρας. Εντάξει, ο Τσιγάρας είναι το γεννημένο του 2000, είναι 23 χρονών, παίζει σε πολλά παιχνίδια, ήδη είναι μέλος των εθνικών ομάδων. Ο Λίρατζης, ο Τσαούσης, ο οποίος πήγε να βοηθήσει τα Γιάννενα, δόθηκε δανεικός και στα Γιάννενα. Νομίζω είναι μια κάστα από τους περισσότερους. Ο Κουλιεράκης. Ο Κουλιεράκης ήδη είναι βασικός παίκτης. Ναι. Ο Κουλιεράκης ίσως επειδή παίζει στα μετόπιστε και σαν στόπερ. Ναι. Αυτή τη στιγμή ανήκει στα μεγάλα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αλλά καμιά φορά παίζοντας από τη θέση του αμυντικού ίσως δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά σχέση με τον Κωνσταντέλια, ο οποίος κάνοντας διάφορες επιδέξεις, ενέργειες με τις τρίπλες προσποιήσεις, την ταχύτητα και τα σούτα οποία κάνει και βάζοντας γκολ, είναι πολύ πιο εύκολα αναγνωρίσιμος. Ναι, καλώς ή κακώς, κύριε Πετρουλάκη, τη στιγμή που παίζεις σε center for ή παίζεις μεσοεπιθετικός πίσω από το center for, πολύ πιο εύκολα έρχεσαι στον γκολ. Ναι, ναι. Και πολύ πιο εύκολα διακρίνεσαι. Ναι. Σε σχέση με τον Κουλιαράκη, ο οποίος
στο κουλιαράκι ένα λάθος μπορεί να φανεί. Σωστό. Γιατί είναι τελευταίος παίκτης και τη στιγμή που θα χάσει την μπάλα ή θα κάνει ένα λάθος, μπορεί να μπει ένα γκολ και να αμέσως να γίνει από διαπομπαίος ράγος της ομάδος. Άρα, σε σχέση με τον Κωνσταντέλια, πολύ πιο εύκολα μπορεί να διακριθεί. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι, όμως, είναι ένας ποδοσφαιριστής με ένα πλούσιο ταλέντο ποδοσφαιρικό, ένα ψηλό παιδί, δυνατό, με πολύ, πολύ καλό αριστερό πόδι, πολύ καλή αριστερή αλλαγή του παιχνιδιού από την αριστερή πλευρά στη δεξιά πλευρά, και νομίζω ότι και αυτός στο μέλλον θα απασχολήσει τα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ. Αυτοί οι δύο παίχτες, δηλαδή, επειδή μιλάμε για Κωνσταντέλια Κουλιαράκη, που αυτή τη στιγμή ξεχωρίζουν από την Οτζή Μασίνη, που όπως είπατε πολύ σωστά είναι πιο μικρός, άρα ακολουθεί αυτούς. Κωνσταντέλιας Κουλιαράκης μπορούν να παίξουν σε υψηλό επίπεδο στην Ευρώπη, ή ακόμη είναι νωρίς και θέλουν περισσότερο ψήσιμο? Πώς το βλέπετε εσείς? Εγώ νομίζω λίγο ακόμη νωρίς. Θέλουν ακόμη αρκετά παιχνίδια. Ναι, θέλουν ακόμη αρκετά παιχνίδια να οριστικοποιήσουν την συμμετοχή τους στον αγωνιστικό χώρο και να μπορέσουν να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Εμένα με ενδιαφέρει η απόδοσή τους πάντα, σε παιχνίδι με παιχνίδι, να είναι σταθερή και να βελτιώνεται. Αυτό είναι το σημείο κατά τεθέν, έτσι ώστε να μπορούν αυτά τα δύο παιδιά να κάνουν μεταγραφή στο εξωτερικό. Ναι. Θεωρώ και πιστεύω ότι ήδη έχουν μπει στα μάτια πολλών ευρωπαϊκών ομάδων, παρακολουθούνται και κάποια στιγμή θα γίνει και το ανάλογο, μπορώ να πω, χτύπημα μεταγραφικό από μια ομάδα του εξωτερικού. Σύντομα δηλαδή, ίσως και τον επόμενο χρόνο να γίνει αυτό. Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω, επειδή παρακολουθούμε όλες τις ομάδες, όλοι μας, το πρωτάθλημα κυριολεκτικά θα πω ότι έχει πάρει φωτιά. Είμαστε 10η αγωνιστική, χάνουν, κερδίζουν, πάνω, κάτω. Κοντά είναι οι τέσσερις ομάδες. Σήμερα να πω ότι υπάρχει απόφαση για την οριστικοποίηση, την διατήρηση της τιμωρίας του Ολυμπιακού, ο οποίος πάει στο ΚΑΣ. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχει μείον ένα και μηδενίζεται στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Άρα ο Παναθηναϊκός είναι ψηλά, πιο ψηλά από τους άλλους. Αλλά είναι μια κόντρα των τεσσάρων. Εκεί τι βλέπετε να γίνεται, γιατί βλέπουμε και τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια. Π.χ. ας πούμε, ο Παναθηναϊκός που είναι πρώτος, πώς το βλέπετε? Κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός είδαμε καλά, μια πολύ καλή ομάδα και έναν εξαίρετο προπονητή, τον κύριο Γιωβάνοβιτς. Είδαμε χθες ότι με 10 παίκτες μέσα στη Ρέν δεν μπόρεσε να κερδίσει. Έχασε 3-1. Ναι. Βλέπω ότι στο πρωτάθλημα κάνει πολύ καλές εμφανίσεις και αυτή τη στιγμή είναι πρώτος. Εγώ θεωρώ, όπως είπατε πολύ σωστά, κύριε Πετρουλάκη, ότι αυτές οι τέσσερις ομάδες μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος και τα play-off θα πρωταγωνιστούν, και αυτό θεωρώ ότι είναι στα θετικά του ελληνικού πρωταθλήματος, έτσι ώστε να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό άλλωστε φάνηκε και από πέρσι, όπου μέχρι τελευταία αγωνιστική δεν ξέραμε ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο να μην υπάρχει κάποιος ο οποίος να είναι πάντα πρωταθλητής ή πάντα να έχει ξεφύγει κάποιους βαθμούς για να μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Και οι τέσσερις ομάδες αυτές, οι μεγάλες, όπως είπατε πολύ ωραία, έχουν σκαμπανεβάσματα. Τη μία χάνουν, την άλλη κερδίζουν. Ήρθε και αυτή η τιμωρία του Ολυμπιακού που χάνει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και έχει μείον ένα, όπου ίσως για τον Ολυμπιακό είναι ένα άσχημο αποτέλεσμα αυτό εδώ. Άρα όλα αυτά εδώ φτάνουν στο σημείο να πούμε ότι θα υπάρξει ένα πάλι ενδιαφέρον πρωτάθλημα, το οποίο μέχρι το τέλος θα παίζεται. Θα υπάρχει suspense, μπορώ να πω, θα υπάρχει ενδιαφέρον, και αυτό είναι το θετικό. Έχουμε και τα play-off, βέβαια, έτσι, όσο πάει. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Άρα αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει τον ίδιο, σχεδόν τον ίδιο κορμό, τον ίδιο προπονητή, έκανε 2-3 προσθήκες, δηλαδή νομίζω ότι είναι normal αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός. Αλλά μπορεί να πάει μέχρι τέλους, γιατί πέρσι θυμόμαστε όλοι ότι στο δεύτερο γύρο κλάταρε λίγο, όχι πολύ, αλλά κλάταρε. Είναι αλήθεια αυτό? Και ο Παναθηναϊκός έχει ένα πολύ καλό ρόστερ και με βάθος ρόστερ. Παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να χτυπήσει όποια ομάδα βρεθεί μπροστά της, γιατί το ποδόσφαιρο το οποίο παίζει είναι τέτοιο, έτσι ώστε να μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε. Όπως είπαμε και προηγουμένως, και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ είναι ομάδες οι οποίες θα δείξουν ότι όποια ομάδα έχει περισσότερο βάθος, όποια ομάδα έχει τα καλύτερα αποτέλεσμα και την καλύτερη διάρκεια στην απόδοσή της, θα είναι αυτή που στο τέλος θα πανηγυρίσει το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Στην άποψη. Βέβαια, θέλω να επισημάνω και κάτι ακόμη. Η ΑΕΚ πέρσι πήρε το double
Και φέτος δεν ξέρω αν το βλέπω μόνο εγώ ή αν τέλος πάντων εσείς θα μας δώσετε μια άλλη έτσι σκέψη. Φαίνεται όχι κουρασμένοι ούτε κορεσμένοι. Φαίνεται όμως ότι είναι λίγο ταλαιπωρημένοι. Συμφωνείτε σε αυτό? Ταλαιπωρημένοι δεν μπορούμε να το πούμε. Υπάρχουν αρκετοί τραυματισμοί, υπάρχουν κάρτες. Αυτό λόγω του ότι λείπει ο Λιβάη Γκαρσία, λείπει. Ο άλλος τραυματίζεται, δεν παίζει κάποιους αγώνες, δηλαδή χάνει παίχτες. Αυτή είναι η ταλαιπωρία της. Ο Λιβάη επέστρεψε. Εντάξει, τον είδαμε και χθες, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και η Άκη έχει πολύ βάθος, πολύ καλό ποδοσφαιριστή, πολύ καλός ποδοσφαιριστές και πολύ καλό προπονητή. Κοιτάξτε κύριε Πετρουλάκη, και οι κάρτες και οι τραυματισμοί είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Ναι. Μια φορά οι ατυχίες υπάρχουν και λες αν είχα τον τάδε παίκτη ή τον άλλον. Όμως ένας προπονητής, το πλάνο το οποίο κάνει και η στρατηγική που ακολουθεί από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας μέχρι την τελευταία μέρα που θα τελειώσει το πρωτάθλημα, είναι αυτή με τους ποδοσφαιριστές τους οποίους μπορεί να βάλει να παίξει. Δηλαδή οι ενεργοί ποδοσφαιριστές. Το επιθυμητό για κάθε ομάδα είναι να μην υπάρχουν τραυματισμοί και να μην υπάρχουν κάρτες. Όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει. Μην ξεχνάτε, όπως είπατε πολύ σωστά, ειδικά για αυτές τις τέσσερις ομάδες, υπάρχει το πρωτάθλημα, υπάρχει το κύπελο και υπάρχουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άρα μοιραία θα υπάρχουν τραυματισμοί και κάρτες. Άρα θα υπάρχουν και απουσίες. Εκεί λοιπόν όποια ομάδα θα μπορέσει τις ανάλογες απουσίες ή τις απουσίες ποδοσφαιριστών οι οποίοι πραγματικά είναι τέτοιοι οι οποίοι δεν μπορεί να συμπληρώσει το κενό το οποίο αυτό παρουσιάζεται, βάλει τους καλύτερους παίκτες, αυτή θα είναι και η ομάδα η οποία θα τερματίσει και πρώτη. Ναι. Ή αυτή που θα πάρει το κύπελο. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα να ρωτήσω λίγο, επειδή παρακολουθείτε όλες τις ομάδες, υπάρχει κάποια ομάδα που θα ήθελα να ρωτήσω λίγο και για τον Άρη, πώς το βλέπετε, που είναι ομάδα της Θεσσαλονίκης και φυσικά τον παρακολουθείτε και αυτόν. Μάλιστα, να πω το ευχάριστο για τον Άρη ότι μπήκε επιτέλους και ένας Έλληνας παίκτης, ο Παναγίδης, που μάλιστα είναι και στην Εθνική Ομάδα των Ελπίδων, κλήθηκε τώρα αμέσως με το που μπήκε. Πώς το βλέπετε τον Άρη? Ο Άρης είναι και αυτός μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μπορώ να πω στα αξιοσημείωτα είναι ότι πραγματικά χρησιμοποιεί πολλούς ξένους ποδοσφαιριστές. Αυτή είναι η λογική της ομάδος. Και αυτή η ομάδα άλλωστε πέρσι βγήκε η ομάδα στην Ευρώπη. Έτσι δεν είναι? Η λογική της ομάδος είναι ότι έχει ένα ρόστερ μεγάλο ξένων ποδοσφαιριστών και πολλούς λίγους Έλληνες. Το ευχάριστο που είπατε προηγουμένως κύριε Πετρουλάκη είναι ότι είδαμε προχθές τον Παναγίδη, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος κλείθηκε και στις εθνικές ομάδες. Αυτό είναι το ευχάριστο. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης και παλαιότερα έβγαζε από τα αριστηνικά σωματεία που έχει, και ειδικά από την ΚΑΠΑ 19, φέτος δεν έχει ΚΑΠΑ 23 από ό,τι βλέπουμε, έβγαζε ποδοσφαιριστές αξιόλογους που βγήκαν πολλοί ποδοσφαιριστές από τα αριστηνικά σωματεία, από την ΚΑΠΑ 19. Δυστυχώς όμως δεν βλέπουμε τελευταία χρόνια δεν παράγει ποδοσφαιριστές από την ΚΑΠΑ 19. Όμως παίζει ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Οι ξένοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή στο ρόλο της ομάδος, πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, αξιόλογοι. Παίζει καλό ποδόσφαιρο ορισμένες φορές, αλλά δεν του έρχονται αποτελέσματα. Κάνει αρκετές ευκαιρίες, από ό,τι τον παρακολουθώ τον Άρη, αρκετές ευκαιρίες, αλλά καμιά φορά και αυτός δεν έχει αποτελεσματικότητα. Υπήρξε μια αλλαγή προπονητού, ήρθε ο κύριος Μάντζιος, θεωρώ ότι ανέβηκε η ψυχολογία. Βλέπουμε όμως ότι και πάλι ο Άρης δεν βρίσκει τον δρόμο τον οποίο θέλει για να είναι ακόμη καλύτερος. Ευελπιστώ ότι στη διάρκεια του πρωταθλήματος θα γίνει καλύτερος, θα μπορέσει και αυτός να μπει, μπορώ να πω, σαν σφήνα στην τετράδα, γιατί και εγώ τον Άρη το θεωρώ μεγάλη ομάδα. Μπορεί κάλλιστα να κερδίσει και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Θεωρώ μια ομάδα η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Αυτό όμως τώρα πρέπει να το δούμε στο αγωνιστικό χώρο, στο γήπεδο. Στο γήπεδο μέσα, ναι. Μια ομάδα η οποία εντυπωσιάζει, θα έλεγα, είναι ο Πανσεραϊκός του Πάμπλο Γκαρσία, η οποία είναι με 12 βαθμούς και έναν αγώνα λιγότερο. Σε λίγο θα μπει και εξάδα, δηλαδή. Λίγο ακόμα θέλει να μπει και εξάδα. Αυτό και μάλιστα με πολλούς Έλληνες παίκτες. Αυτό γίνεται εξαιτίας καλής δουλειάς, τουλάχιστον αυτό φαίνεται. Προετοιμασίας, ψυχολογικής προετοιμασίας, γιατί ο Γκαρσία το έχει αυτό. Τι βλέπετε εσείς? Κύριε Πετρουλάκη, τον Πάμπλο δεν τον γνώριζα πριν έρθει στις σχολές προπονητών και μάλιστα, όπως σας είπα προηγουμένως, από τη Δευτέρα θα είναι πάλι μαζί μας, ναι, στην πέμπτη φάση για ένα εξαήμερο. Σίγουρα ένας πολύ καλός προπονητής. Έχει τέτοια χαρακτηριστικά που δίνει μια ηρεμία στην ομάδα.
Αν βάλουμε ότι και στο κομμάτι της οργάνωσης, στο κομμάτι του κουτσαρίσματος και στο προπονητικό κομμάτι είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Μην ξεχνάτε επίσης ότι έχει ένα πολύ καλό τεχνικό team, είναι απίστο σαν βοηθός του ο Σνάουτσερ και το υπόλοιπο τεχνικό team με τους βοηθούς και με τους προπονητές φυσικής κατάστασης, αλλά πάνω απ' όλα είναι ένα παιδί το οποίο είναι ένα συγκεντρωμένο παιδί και θεωρώ ότι στη διάρκεια θα αφήσει, μπορώ να πω, εποχή όσον αφορά το κουτσάρισμα της οργάνωσης, της ηρεμίας, της προπονητικής τέτοιας κατάστασης και ώστε να δείξει αυτό που βλέπουμε φέτος στο Πανσεραϊκό. Βλέπουμε ότι είναι η πρώτη χρονιά που συμμετέχει σαν προπονητής στη Super League 1. Και βλέπουμε ότι δίνει μια τέτοια ηρεμία στην ομάδα, δηλαδή υπάρχει παιχνίδι που κέρδιζε 4-2 και στο τέλος έγινε 4-4. Ναι, με την Κηφισιά. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, με την Κηφισιά, και βλέπουμε ότι οι δηλώσεις στο τελευταίο λεπτό είναι ότι okay, συγχαρητήρια στα παιδιά, συνεχίζουμε, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Σωστό, σωστό. Και βλέπουμε στα επόμενα παιχνίδια, υπάρχει παιχνίδι το οποίο το κερδίζει το 90. Και άλλο το χάνει πάλι με τον Άρη. Και άλλο το χάνει. Ναι, ναι. Δηλαδή σημαίνει ότι έχουμε έναν προπονητή ο οποίος σαφώς έχει παίξει ποδόσφαιρο σε υψηλές, με υψηλών προδιαγραφών και σε πολύ καλές και δυνατές ομάδες, όπως είναι η Real Madrid και ο Μίλαν. Και η Μίλαν. Δείχνει ότι είναι ένας προπονητής συγκεντρωμένος, ο οποίος ξέρει ότι ανά πάσα στιγμή η ήττα, η νίκη και η ισοπαλία είναι ένα μέρος του παιχνιδιού. Άρα βλέπουμε ότι οι δηλώσεις του είναι πολύ προσεκτικές. Δηλαδή άλλος μπορεί στο 90, όταν από 4-2 με την Κηφισιά γίνει 4-4, να έχει 200 φυγμούς, 220 φυγμούς και να μην μπορεί να αρθρώσει. Αυτός είναι ήρεμος. Αυτός βλέπω ότι είναι ήρεμος. Συν κύριε Πετρουλάκη, ότι αυτό που βλέπω, γιατί έχω δει όλα τα παιχνιά του Πανσεραϊκού, έχει περάσει μια αγωνιστική ταυτότητα τέτοια στον Πανσεραϊκό, που πραγματικά δείχνει ότι είναι του Πάμπλου Γκαρσία. Αυτή η ταυτότητα. Είναι ομάδα του προπονητή. Σίγουρα είναι ομάδα του Πάμπλου. Σίγουρα σε κάποια κομμάτια ο Πάμπλου πρέπει να βελτιωθεί. Έτσι, αυτό το ξέρει αυτός, που θα βελτιωθεί. Παραδείγματος χάρη σε αλλαγές που γίνονται, λέω ένα παράδειγμα. Ίσως οι αλλαγές που γίνονται άλλες φορές το φέρνουν το αποτέλεσμα, άλλες φορές δεν το φέρνουν το αποτέλεσμα. Βλέπουμε επίσης ότι βάζει και αυτός αρκετούς Έλληνες ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι στα θετικά. Βέβαια. Βάζει πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι στα θετικά. Αλλά πάνω απ' όλα ότι αυτή η ομάδα είναι μια ομάδα του Πάμπλου Γκαρσία. Έχει βάλει την αγωνιστική του ταυτότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Κύριε Ορθανίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα που κάναμε, γιατί τα είπαμε όλα. Και η άποψη σας πάντα είναι βαρύνουσα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία από τη Δευτέρα που αρχίζετε τη σχολή εκεί. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μιχάλη Ορδανίδη, τον άνθρωπο ο οποίος έχει παίξει μπάλα και στον ΠΑΟΚ και τώρα είναι, όπως ακούσατε πριν από λίγο, ένας εκ των ανθρώπων που ουσιαστικά διδάσκουν στους προπονητές. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Τελικά τον μεθύσαμε τον ήλιο. Ή μήπως μας μέθησε αυτός. Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα έρχεται να απαντήσει με τον δικό της ξεκαρδιστικό τρόπο η Σοφία Μουτίδου, επιστρέφοντας στο Βεργίνα Θέατρο με μια ολοκένουργια παράσταση που θα μείνει στην ιστορία. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 10 Νοεμβρίου και μόνο για 6 παραστάσεις. Εισιτήρια στα καταστήματα Public, MediaMarkt, Nova και στο viva.gr. Αγαπημένε μου Άγιε Βασίλη, επειδή ήμουν πολύ καλό παιδί όλη τη χρονιά, θέλω να μου φέρεις δώρο ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Για ποιον με πέρασες, καλό μου παιδί, για την Οτέκο. Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τρία ηλεκτρικά αυτοκίνητα περιμένουν να γίνουν δικά σου στη μεγαλύτερη κλήρωση που έγινε ποτέ. Τώρα στην Οτέκο έρχεσαι για κταίο και φεύγεις με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης. Οτέκο, ραντεβού στο 10-20-30. Όροι και προϋποθέσεις στο oteco.gr. Varagons Constructions. Η κατασκευή και ανακαίνιση οικιακών και επαγγελματικών χώρων αποκτά τα πιο γερά θεμέλια με τη Varagons Constructions. 10 χρόνια εμπειρίας. 100 και επιπλέον ολοκληρωμένα projects. Χτίζουμε το μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη,
σε όλο τον κόσμο. Varagons Constructions. Fixit Group. Επισκευή και συντήρηση κουφωμάτων αλουμινίου, PVC και σίτες. Η εταιρεία Fixit, στελεχωμένη από εξειδικευμένους τεχνικούς, παρέχουμε λύσεις και υποστήριξη. Στόχος μας, η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τον πελάτη. Η Fixit Group είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της και εγγυάται βέλτιστο αποτέλεσμα σε ανταγωνιστική τιμή. Η Fixit Group ειδικεύεται και στο πτυσσόμενο κάγκελο, ιδανική λύση για ασφάλεια στο χώρο σας. Fixit Group, VG 36 στην Άνω Ηλιούπολη, τηλέφωνο 2316 070 021. 25 χρόνια InfoTrust και συνεχίζουμε. Παρουσία σε 41 από τους 52 νομούς της χώρας. 450 ενεργοί συνεργάτες ασφαλιστικοί πράκτορες. Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Συνεργασία με μεγάλες ελληνικές εταιρείες. InfoTrust. Ανθεκτική στην ύφεση, κερδοφόρη στην κρίση, διαχρονική στην ποιότητα. InfoTrust. Σχέση εμπιστοσύνης.